Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα Νάι Νάι Μας λείψατε <laughs> <laughs> Είμαι με Γιάννη Τόμιτσα Περατέρ στα Ντέξ Τσούκου 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 Α Στο στούντιο της Athens της Voice Έχουμε να εμφανιστούμε στα μικρόφωνά σας Στους δέκτες σας Μάλλον εμείς δεν εμφανιστούμε στα μικρόφωνά ε, Δύο εβδομάδες Ιωάννη Δύο εβδομάδες, σήμερα η μέρα ή το επεισοδιακή, διότι πήγαμε στο Μετροπόλιταν, Παύλα, Μεντιτερανέο, δεν θυμόμαστε πώς λένε το νοσοκομείο, γιατί εγώ έχω ένα βήχα και μας ταλαιπώρησαν πάρα αυτό <laughs> <laughs> το βήχα. Ξεκινήσαμε, λέμε εντάξει και εγώ ήθελα να πάω στον παθολόγο, με στείλανε σε Ο Ριλάς μου είπε γιατί σε στέλνουν σε μένα θέλεις πνευμονολόγο. <laughs> ο πνευμονολόγος για να με δει ήθελε ακτινογραφία θώρακος. Και μετά μου είπε ότι έπρεπε να έχει πάει στον οριλά γιατί ο βήχας είναι αλλεργικός. Έπασε, Γιάννη. Λοιπόν, φάγαμε πάρα πολύ το πάτσκα. Ελπίζω κι εσεί να σχάσατε. Τι κοιτάζει Γιάννη, στην κάμερα. Κάτι εδώ κάνει ο Γιάννη, κάτι. Σάμπαλε, άμπαλε. Λοιπόν, σα καλωσορίζω λοιπόν στη Μπούκλα, την Μπούκλα 99, το podcast που μετράει μια εβδομάδα από όταν έσκασε το θέμα με τον Αλέξη τον Γιοργούλη και δεν έχει δει γραμμένο με κόκκινα γράμματα έξω από την Κουμουντούρου. Βιαστή είναι. πού, πού είναι. Πού είναι το πανό εγώ, εγώ το, αυτό το είχα στην επίδευρο, το θέλω και στην κουμουνδούρου. Το podcast που μετράει μία εβδομάδα από όταν έσκασε το θέμα του Γεωργούλη και ακόμα τα social μου δεν έχουν κατακλειστεί από αυτόκλητους δικαιωματιστές οι οποίοι στείνουν δικαστήρια στα social media και ανεμίζουν αλακάρτο σύνθημα «Εγώ αδερφοί μου σε πιστεύω». Που μια βδομάδα τώρα περιμένω την πόπη τη Τζαπανίδου να βγει και να πει μα εξαπάτησε με γνήσια υποκριτική τέχνη. Όλα αυτά, παιδιά, τα περιμένω. Περιμένω να ξεσηκωθεί ίσω ο καλλιτεχνικό κόσμο. Πού είναι όλοι αυτοί οι πασιωνάριοι των δικαιωμάτων. Θέλω να μου πει κάποιο. Μην, παιδιά, έχει περάσει μια βδομάδα από όταν έσκασε το Γιωργούλη. Η social δεν είναι σαν να μην υπάρχει, σαν να μην έγινε. Αχ. Θα πώ το, ξέρεις, πώς το κάνω αυτά τα θέματα. Κοίταξε με Γιάννη, αβαβά, αβαβά Όσο πιο πολύ αβαβά το κάνει και αυτό εξαφανίζεται. Δεν συμφέρει. Και για να μην παρεξηγηθώ, φίλοι και φίλε, εγώ, εμού του ιδίου, του ιδίου, πάλι λυπή, είναι και πολύ μπερδεύομαι. Σέβομαι απολύτω το του κατηγορουμένου και ανεξαρτήτω από τη δικαστική κατάληξη τη υπόθεση βιασμού και ξυλοδαρμού που εμπλέκει τον κύριο Γεργούλη, είναι καλό να θυμόμαστε ένα-δύο πραγματάκια αυτονόητα για κάποιους, για κάποιους όχι. Λοιπόν, πρώτον, το τεκμήριο θεότητας ισχύει για όλους ανεξαρτήτως. Ακόμα και η αμφιβολία που έχουμε για κάποιον λειτουργεί υπέρ του κατηγορουμένου. Αρέσει δεν αρέσει, πουλάει δεν πουλάει, κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Αμετάκλητη απόφαση έχουμε πει, αλλά τα λέω και στο βιβλίο μου πως το έχω σαν το πρόμο έτσι. Το, ε, βιβλιαράκι πόσο δίκιο έχει, τα παπάει. Γιάννη, θα αφήσω το link στην περιγραφή. Ε, και το βρίσκεται σε όλα, τα, σε όλα τα βιβλιοπολία. Τα μεγάλα και τα μικρότερα. Λοιπόν, έκδοση αμετάκλητη απόφαση έχουμε όταν την απόφαση τη βγάζει ο Άριο ο πάγο. Δεν πάει μετά πιο πάνω, αυτό είναι αμετάκλητο. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι να βγάλει ο Άριο ο πάγο απόφαση, ισχύει το τεκμήριο του κατηγορουμένου. Τον θεωρούμε αθώο τον άνθρωπο μέχρι τότε. Τα δε πρωινά και μεσημβρινά τηλεδικαστήρια δεν είναι πυλώνε του κράτου δικαίου. Α το κρατήσουμε λίγο αυτό στο μυαλό μα. Βέβαια, βέβαια. Το τεκμήριο θεώρηση του κατηγορουμένου, ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον το έχει γραμμένο στον παπαρό του. Διότι διέγραψαν φίλε το Γιωργούλη από το κόμμα, χωρί καν να είναι κατηγορούμενο. Ο άνθρωπο Έχουν γίνει κάποιε καταγγελίε σε βάρο του. Δεν έχει, ξε... δεν, είναι, δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι. Και τον Νίκο τον παπά, που έχουμε πει πολλάκι με δύο λάμδα και γιώτα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που καταδικάστηκε 13-0 ομόφωνο στο δικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντο και αυτά με τις τηλεοπτικέ άδειε. Έχω κάνει ένα επεισόδιο ολόκληρο αφιερωμένο σε αυτό. Τον κατεβάζουν ξανά στην πολιτική. Τον άνθρωπο είναι καταδικασμένο. Ο άλλο δεν είναι καν κατηγορούμενο που τα διέγραψαν. Θέλω να μα πει ένα στέλεχο του Τσίριζα, τη γνώμη του για τον Νίκο τον Παπά, τον καταδικασμένο μετακλήτω, επαναλαμβάνω. Και α ακούσουμε τώρα τον κύριο Ζαχαριάδη. Δείτε... Την κακή ερώτηση. Yeah. Ε, ότι η, 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 υπόθεση που έχει τελεσυδικήσει, α πούμε, του κυρίου Παπά, ομόφωνη στο ειδικό δικαστήριο, δεν εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ να τον έχει στι λίστε του. τον <laughs> κύριο Γεωργούλη τον <laughs> Εντάξει, έβαλε με την Εσεί, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρο δημοσιογράφο, είναι μια. Ε, έτσι έξυπνη δημοσιογραφική ε, ε, ερώτηση ο Νίκο Παπάς γιατί καταδικάστηκε για κάτι το οποίο στο τέλος μέρα δεν έγινε. Ε. Α ας πούμε, μπαίνει σε ένα σπίτι διαρρήκτη να κλέψει και δεν μπορεί να, να σπάσει τον κωδικό από το ε, σεντούκι. Όχι, πώ λέγεται, μπορεί και που βάζει τα λεφτά. πώ λέγεται. Χρηματοκιβώτιο. <laughs> <laughs> Σο σεντούκι. <laughs> και, 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 και δεν, άρα τι έκανε, δεν έκλεψε, έφυγε χωρί να καταφέρει. Τι είναι απόπειρα, υπάρχει απόπειρα. Τι είναι αυτό, τρώγεται, τρώγεται απόπειρα, Γιάννη. Ε, θα σου πω, Έχει, είσαι, είσαι στον δρόμο. Βλέπει κάποιον, βγάζει ένα όπλο να σκοτώσει αυτόν που θέλει και δεν τον πετυχαίνει. τίποτα. Αθώ. Δεν έχει κάνει τίποτα. Αφού δεν το σκότωσε. Τι είναι η απόπειρα, ο ΑΕΟ. Ε, Γιάννη, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι φοβερά έτσι τα πράγματα στο μυαλό του Ζαχαριάδη. Θέλω να μου πει, δεν υπάρχει έτσι, μια ωραία, ωραία, ωραία. Και στο κάτω-κάτω, ένα άλλο κατηγορούμενο αθώθηκε. Οπότε, ε, για... Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το θέμα το οποίο λέτε, ο κύριο Κρέτσο αθώθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Άσχετο. Ναι. Δεν είναι άσχετο. Σχετικό είναι. Αθώθηκε ο κύριο Κρέτσο για τι κατηγορίε που αντιμετώπισε εκείνο. Ναι. Ο κύριο Παπά καταδικάστηκε μόφωνα. Τέλο ή... ίδια υπόθεση είναι. Α, εντάξει. Αφού είναι ίδια υπόθεση, ή όλοι κατηγορούμενοι ή όλοι αθώοι. Υπέροχη λογική. Δηλαδή, έχεις, είναι δύο γνωστοί μεταξύ του. Αν ένα από αυτού έχει κάνει το έγκλημα. Ποιο άλλο θα το έχει κάνει, αφού είναι γνωστοί και φίλοι. Έτσι πάει στο μυαλό του τώρα η λογική αυτή. Και βέβαια, τα καθαρά χέρια και το παραμύθι των χρημάτων που έφερε ο παπά στο δημόσιο. Α το ακούσουμε κι αυτό. Και ο παπά καταδικάσει για κάτι το οποίο σήμερα που μιλάμε mm. δεν έχει γίνει. Ναι. Εμεί λέμε ότι είναι πολιτικό το θέμα. Δεν έχει να κάνει ούτε τώρα. Έβαλε 300 εκατομμύρια στο δημόσιο ταμείο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ξέρω ψέμα. Καθαρά κιόλα. Διότι τα λεφτά αυτά που είχαν δοθεί για τι τηλεοπτικέ άδειε επεστράφησαν τη στιγμή που ακυρώθηκε το Συμβούλιο τη Επικρατεία ο νόμο Νίκου Παπά. Γιατί με το που ακυρώθηκε ο νόμο, όλε οι συνέπειε ανατράπηκαν και τα, και τα, χρήματα επέστρεψαν. Ουδέποτε μπήκανε αυτά στα δημόσια ταμεία όπω το ανεμίζουν σαν σημαία. Και εκτό αυτού να υπενθυμίσω ότι φρόντισε να μειώσει το, τον ειδικό φόρο που πληρώνουν τα κανάλια από το 20% στο 5%. Δεν είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, Δεν είναι υπέροχο, Γιάννη. Είναι υπέροχο, Γιάννη. Λοιπόν, συνεχίζω στα αυτονόητα πράγματα που λέγαμε παραπάνω, που είπαμε το πρώτο, πάμε στο δεύτερο τώρα. Η διαρροή τη ταυτότητα του φερόμενου ω θύματο είναι πιο ξεκάθαρη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων ιδιωτική ζωή και αξιοπρέπεια πεθαίνει. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Τρίτον, ειδικά δημοσιογράφοι που έσπευσαν να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία τη καταγγέλου σα αξιοποιώντα τι διαρροέ διαδικτυακών τρόλ για να διαφημίσουν αποκλειστικότητε, γιατί έχουμε πει ότι σε ένα κανάλι δεν ενδιαφέρει αν ενημερώνουν, ενδιαφέρει αν κάνουν νούμερα. Καταλάβατε. Ωραία. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν στερούνται απλά των βασικών διοντολογικών αρχών, αλλά είναι θυσμένοι και ταυτισμένοι με τη λειτουργία τη τηλεοπτική αρένα με οποιοδήποτε κόστο. Τέταρτον, δεν έχει καμία σημασία η πολιτική ταυτότητα ή προτίμηση του φερόμενου θήτη και του θύματος. Ούτε και ο χρόνο δημοσιοποίηση των καταγγελόμενων γεγονότων. Και θα επανέλθω σε αυτό παρακάτω. Δεν είναι όλα πολιτική. Και δεν προσφέρονται όλα για πολιτική εκμετάλλευση και επικοινωνιακέ πριονοκορδέλε. Έτσι. Λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Λοιπόν, τέλο. Δεν έχει σημασία. Και πραγματικά θλίβομαι, Γιάννη, που το λέω. Όλη αυτή την εβδομάδα κάθισα με ανθρώπου και γνωστού μου. Που όλοι λέγανε. Αχ, να κρατήσουμε και μια πισίνη. Να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί ο Γιωργούλη όμω δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Γιατί είναι ωραίο. Είναι ωραίος. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν είσαι ωραίο, διάσημο, πλούσιο κτλ. Ο βιασμό δεν είναι σύμπτωμα που σχετίζεται με την αισθητική. Ούτε την αναγνώριση ή τα πλούτη. Διαφορετικά, όλοι οι άσχημοι, άγνωστοι και φτωχοί θα ήταν ενδυνάμει βιαστές. Θέλω να συνέλθετε κάποιοι και κάποιε, αν όλε οι υποθέσει γενετήσεων προσβολών και ενδοοικογενειακή βία κατέληγαν στον αξιωματικό υπηρεσία και από εκεί στον ανακριτή και τον εισαγγελέα, δεν θα είχαμε πρόσωπο ω κοινωνία και θα ήμασταν τουλάχιστον πιο σοβαροί και συγκριτημένοι. Αλλά δεν καταλήγουν εκεί παρά μόνο πολύ ελάχιστε, λίγε μηδαμινέ υποθέσει να καταλήξουν εκεί που πρέπει στη δικαιοσύνη και γι' αυτό οι περισσότεροι ψάχνουν. Τι ψάχνουν για άλλοι, Σύννεφο για να πέσουν από την έκπληξη. Α, επίση, ακούω κάποιου να παραλληλίζουν την υπόθεση του του Γεωργούλη με, την, με εκείνη του, του Λιγνάδη. What the fuck. Ο Λιγνάδης δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ μιλάμε για έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καθόλου η ίδια υπόθεση. Και να θυμίσω, γιατί αυτή η λογική του βιαστή είναι, γιατί εγώ το τρολάρω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Όταν λες κα υπόθεση του Λιγνάδη, θυμάστε ότι ήταν νούμερο ένα trend, trending topic στο Twitter. Ν, νου δουβιαστές. Με αυτή τη λογική όμως, Εφόσον ο Γιοργούλης είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο, ο Τσίπρα τι θα έπρεπε να είναι, ε, συμμέτοχος στην πράξη. Δηλαδή α συνέλθουμε λίγο παρακαλώ, α συνέλθουμε, ας συνέλθουμε παρακαλώ. Αλλά για αυτή τη λογική, την πολύ ωραία λογική έτσι με τα επιχειρήματα, θέλω να, να ακούσω τον κύριο Γαχαριάδη να μου, να, να μου εξηγήσει πέντε πράγματα. Έτσι. Ζήσαμε μια περίοδο όπου το πιο δημοφιλέ hashtag και στου τοίχου γραμμένο ήταν το Νουδού ή Νουδού ε, Το ε, έχει... οποίο, για να είμαστε, δεν λέω ότι το είπε ναι. ένα τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ επωνίμω, αλλά στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μεγάλο γκέλ. Ε, για να παρήχθη πολύ. Έχουν υπάρξει πολλά, πολλά δημοφιλή hashtag. Ε, υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον στο διαδίκτυο. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν ε, οι ηγεσίε των κομμάτων ε, είναι αντί να παρακολουθούν τα πράγματα να προσπαθούν να τα καθοδηγούν και να τα υπερβαίνουν. Mm. Και όπου υπάρχουν τέτοιε νοσηρέ καταστάσει και νοσηρέ συμπεριφορέ, να συγκρούονται κιόλα. Νομίζω ότι αυτό έκανε ήδη από προχθέ ο Αλέξη παίρνοντα μια τέτοια πρωτοβουλία. Ε, όπω έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι σε αυτά πάντα έχει μια αυστηρή Ωραία. και αποφασιστική στάση. Θα επανέλθουμε σε αυτή. Αλέξη Τσίπρα, τοξικό. Αλλήμον. Που έχει τον πολλάκι δίπλα του. Τι, τι με αυτό. Τι, τι αυτό, πολλάκι. Αχ, Σκυλή που γαβγίζει, λέει, δεν δαγκώνει. Για όσου όμω αναρωτιούνται, σαν τον Σπύρο τον Πιμπίλα, μα καλά γιατί τώρα κατήγγειλε το θύμα, γιατί έδωσε τώρα το όνομά του. Ο ναι, δεν ξέρω Γιάννη αν το είδες αυτό, ο Σπύρος ο Πιμπίλας, το θυμάστε το Σπύρο το Πιμπίλα, θυμάσαι Γιάννη τι, ο Σπύρος ο Πιμπίλας υπέρμαχος με, τότε, με τις καταγγελίες στο χώρο του θεάματος και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος προφανώς και θα είναι, ο οποίος βέβαια τότε τι έλεγε, ότι δεν έχει σημασία πόσος καιρό έχει περάσει από όταν έγινε το έγκλημα, διότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα να πας και να καταγγείλεις ότι άλλος με βίαζε. Σωστά, μια χαρά. Είναι κάπω κομματάκι δύσκολο επειδή παιδί το κάνεις αυτό. Λέγαμε και τότε η καταγγελία έγινε όταν το θύμα ήταν έτοιμο να καταγγείλει. Ο ίδιο λοιπόν ο Μπιμπίλα, εκτό και αν είναι κάποιο σατανικό δίδυμο αδελφό του, έγραψε στο Facebook σε ένα σχόλιο στην ανάρτησή του: Το ζήτημα, Λευτέρη, μου λέει, είναι γιατί έστειλε ο κόσμο στο Γεωργούλη, μπλα μπλα στην Ευρωβουλή και αυτά, ο χρόνο που έγινε η καταγγελία, το γιατί δημοσιοποιήθηκε τώρα. Γιατί κατήγγειλε το όνομά του το θύμα τέσσερι μήνε μετά, που ίδια κιόλα είναι νομικό, το θύμα δηλαδή, είναι δικηγόρο. Πέσατε από το σύνοφο. Ε Γιάννη, έπεσε. Είναι ο ίδιο ο ίδιος παιδιά ο Σπύρο ο Μπιμπίλα, εκτό και αν εννοούσε ότι το να αφήσει λίγο χρόνο να περάσει, μήπω δεν ήταν μόνο τέσσερι μήνε, μήπω ο Σπύρο ο Μπιμπίλα θέλει να περάσει παιδί μου τέσσερα χρόνια. Ρημάσαι, ρε παιδί μου, υπόθεση έτσι, να πέσει σαν όρημο φρούτο. Θυμάσαι τα λατινικά, πώ λέγαμε, υπορκία Όχι αυτό το με το ψαλιδάκι. Ποιο δεν εκείνο με το σίκο που ρίμαζε και έπεφτε. Ναι, κάπω πήγαινε ένα όριμο, σαν να πέσει σαν όρημο φρούτο, τέλο πάντων. Α, το πνεύμα ρημάζει όπω η Βέβαια, το τέσσερις μήνε είναι από το 2020 και μετά, διότι το 2020 έγινε η καταγγελία. Γιατί δημοσιοποιήθηκε τώρα, να ρωτιέται ο Σπύρο Ζομπιμπίλα, ο, Μπιμπίλας, ο οποίο είπαμε είναι ο ίδιο άνθρωπο που είναι κοντά στα θύματα και είναι υπέρμαχο των δικαιωμάτων του. Ο ίδιο αυτό άνθρωπο αναρωτιέται τώρα γιατί δημοσιοποιήθηκε το όνομα του Γιωργούλη, αποδεικνύοντα σε όλου εσά αυτό που εμεί γνωρίζαμε ήδη. Διότι βλέπαμε ότι τα πάντα είναι θέμα ατζέντα και ότι οι κακοποιημένοι συμπολίτε και συμπολίτησε είναι απλώ εργαλεία. Αν εξυπηρετούν την ατζέντα, τους χρησιμοποιούμε. Αν όχι, ξεκινάμε τι ερωτήσει. Και αυτέ οι ερωτήσει όμω, βέβαια, μπορούν να απαντηθούν με πάρα, πάρα πολύ εύκολο τρόπο και πολύ πολύ απλά. Το γεγονό λοιπόν ότι συνέπεσε η άρση τη ασυλία του Γιωργούλη με την προεκλογική περίοδο θα μπορούσε να μην είναι τυχαίο μόνο αν το Πασόκ ή όποιον πολιτικό αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ έχει στο μυαλό του κ. Γεωργούλης, είχε τη δυνατότητα να επηρεάζει τη βέλγική δικαιοσύνη και αυτό είναι ένα ισχυρισμό που δεν μπορεί να σταθεί. Η βέλικη δικαιοσύνη, σε αντίθεση με την ελληνική, για να ζητήσει την άρση ασυλία ενό ευρωβουλευτή, πρέπει πρώτα να έχει ερευνήσει σε βάθο τι κατηγορίε και να έχει εξετάσει τη βασιμότητα αυτό να ναι. Και αυτό παίρνει κάποιο χρόνο, διότι η υπόθεση φτάνει στην Ευρωβουλή όταν είναι όριμη. Και όχι στην αρχή τη εξέτασή τη, όπω ήθιστε να γίνεται εδώ, στο Ελλάδα, η κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στι 17 Τετάρτου στην Ολομέλεια την ύπαρξη αιτήματο από, από, την εισαγγελία του Βελγίου για άρση βουλευτική ασυλία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη χωρί να αναφερθεί σε καμία άλλη πληροφορία, ούτε για ποιο αδίκημα πρόκειται. Ούτε για τίποτα άλλο. Το αίτημα άρση ασυλία ξάφνιασε του περισσότερου Έλληνε Ευρωβουλευτέ, αλλά όχι όπω είδαμε στα ρεπορτάζ τον κύριο Παπαδημούλη, που είναι και αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, και είχε ενημερωθεί, ενημερωθεί γι' αυτό λίγε ώρε νωρίτερα. Βουλευτή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, γυναίκα, πόσταρε στο Facebook και μετά το κατέβασε ζητώντα συγγνώμη, αλλά το έκανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το πρωτοσέλιδο του Μακελιού, δεν ξέρω το, αν είδε ποιο ήταν το πρωτοσέλιδο του Μακελιού Γιάννη, που έλεγε ότι η γυναίκα αυτή, το φερόμενο ω θύμα, δίπλα στο Γεωργούλη. Έτερον εκάτερον, έτσι. Το, το πόσο διαβάλλεται έτσι ένα θύμα είναι εντάξει, τρελό. Όμω υπήρχε και άλλη μια κοπέλα που ήθελε να καταγγείλει. για να ακούσουμε λίγο. Μιλάμε δηλαδή για ένα περιστατικό, για μια κοπέλα η οποία εργαζόταν ω ασκούμενη στο γραφείο του κυρίου Γεωργούλη πριν από κάποια χρόνια, στην αρχή σχεδόν τη θητεία του, είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη και η οποία έμεινε για λιγότερο από ένα χρόνο στο γραφείο του. Η κοπέλα αυτή λοιπόν φέρετε να έχει ήδη καταγγείλει από τότε. Δηλαδή ε, από το 2019 ε, μιλάμε τώρα, προ τέλη 19, ναι, αρχέ ναι. του 20. Για αυτή την περίοδο συζητούμε. Αρχέ του 20. Ακριβώ για αυτή την περίοδο μιλάμε. Τότε τουλάχιστον mm. μαθαίνουμε ότι εργαζόταν στο γραφείο του κυρίου Γιώργου Λιώσα. Τι η τουλάχιστον και σύμφωνα και με καταγγελία που είχε κάνει τότε στην, στα αρμόδια όργανα του Ευρωκοινοβουλίου, να είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον κύριο Γεωργούλη εκτό Ευρωκοινοβουλίου, σε κάποιον άλλο χώρο, έξω από το χώρο εργασία δηλαδή, και άσκηση σωματική βία από τον ίδιο. Και αυτή η γυναίκα θα καταγγείλει. Ε, Βεβαίω, θέλω να σου πω ότι αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι αρκετά τρομοκρατημένη, κυρίω για το λόγο του ότι είχε υπάρξει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Με την πρώτη καταγγέλουση, είχαν διαρρεύσει τα προσωπικά στοιχεία τη πρώτη καταγγέλουσα και είναι κάτι που προφανώ φοβάται και δεν είναι και ευχάριστο για καμία γυναίκα η οποία έτσι κι αλλιώ προτίθεται να προβεί σε μια τέτοια κίνηση. Πετυχαίνονται, παιδιά, στόχοι με αυτή την προσπάθεια διασυρμού του θύματο, από όποια πλευρά κι αν προέρχεται αυτό ο διασυρμό που υφίσταται δημόσια η κοπέλα. Και για να κλείσω το ζήτημα αυτό, έτσι όπως ξεκίνησα με το τεκμήριο του κατηγορουμένου, να ενημερώσω το επιβατικό κοινό ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία η ενοχή ή αθότητα ενός ανθρώπου διαπιστώνεται με θεσμοθετημένες διαδικασίες και πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Δεν εισάγονται όσο κι αν Κάποιοι συμπολίτε θέλουν σε πρώτο βαθμό τα εγκλήματα στο Facebook, ούτε έχουμε έφεση στο Twitter, ούτε έχουμε ανέρεση στο Instagram. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται ούτε με λαϊκά δικαστήρια, ούτε με αυτόκλητους τιμωρούς, που δεν τους κάλεσε κανείς να τιμωρήσουν, ούτε και με τηλεοπτικές δίκες. I rest my case, your honor. Και αφού έκανα το ράντ μου, παιδιά, για το Γεργούλη, τα κράτησα μια εβδομάδα τώρα, ξαλάφρωσα, γιατί το δημόσιο χώσμα είναι ό,τι καλύτερο, θέλω να σας πω ότι μεθαύριο κλείνουμε τον κύκλο αυτό που ξεκίνησε με την παράσταση, Bookla 99, τελευταία παράσταση, παιδιά. Πάμε να κάνουμε χαμό. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα εισιτήρια. Μην σα πω σε λίγο, βγαίνει sold out και αυτό. Θα χωρέσουμε όσου παραπάνω μπορούμε. Σα περιμένω όλου εκεί. Όσοι δεν προλάβετε να δείτε αυτή την παράσταση, πάρα πολύ μου λέτε για Θεσσαλονίκη. Παιδιά, δεν είναι ότι δεν θέλω. Είναι ότι ακόμα προσπαθώ λίγο να το βρω. Σίγουρα θα στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή. Όσοι όμω είστε εδώ, ε, ε, όσοι πιστοί, προσέλθετε. Ο Γιάννη έχει δει την παράσταση τρει φορέ. Ε, την έχει μάθει τώρα απ' έξω. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα σα αφήσω όπω πάντα εισιτήρια στο link στην περιγραφή και στο viva.gr και υπάρχουν και στο προφίλ μου στο Instagram. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μιλήσω. Ανδρικό εγκέφαλο έχω να πιάσω σχεδόν τρει εβδομάδε. Νομίζω κάπου έχω αρχίσει να παθαίνω στέρηση. Θα μου λένε νεφέλη τίποτα και δεν μιλά για πούτσε. Λοιπόν, το θέμα που θέλω να ανοίξω σήμερα, Γιάννη, είναι πόσο καιρό περιμένεις ώστε να κάνεις σεξ με κάποιον. Κάποιοι λένε ο, χρυσό χρυσός κανόνα των τριών ημερών. Αυτό είναι από το Sex and the City. The three day rule. Να μην είσαι από την αρχή. Αν αφήσει και λίγο, να μην φανεί και πολύ ότι είσαι για κάτι σημαντικές. Κάποιοι λένε ότι αν μου αρέσει πάρα πολύ, εγώ το αφήνω γιατί εμ, Θέλω ρε παιδί μου να νιώσω άνετα. Τώρα εξαρτάται είσαι άντρα, είσαι γυναίκα. Εγώ θα το δω από τη δική μου τη σκοπιά. Εντάξει. Αν πα με κάποιον το πρώτο ραντεβού, προφανώ και σε πουτάνα έτσι. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Δεν. Αυτά τα πιάνω και στην παράσταση πάρα πολύ. Αλλά δεν σε πουτάνα να πα από το πρώτο ραντεβού. Και σε αυτό ακριβώ το κομμάτι θέλω να σταθώ, γιατί θυμήθηκα ένα πολύ παλιό story time από το ένδοξο 2019 όταν είχα γνωρίσει έναν κομμενέτο στη Μύκονο. Ούχα, πάω με τη μάνα μου στη θεά μου, θα πήγαμε στη Μύκονο. Μια πρώτη και τελευταία φορά δεν πρόκειται να ξαναπάω. Ήμασταν σε ένα γκαμό. Λοιπόν, είχα γνωρίσει ένα τύπο, κούκλος ήταν, κούκλος, ένα βαγωστός, πανέμορφο παλικάρ, ψηλό έτσι, είχε ένα μάτι έτσι γκριζό γαλανό πρασινό μόβ, ήταν, ήταν πολύ ωραίος. Και εγώ είχα. Επειδή η μαμά μου ήθελε να είναι μονίμω σε μια παραλία και να μην κουνιάται κοντέ σαν βαλέρε, να κατάλαβε, εγώ είχα πάρει το, το καραβάκι και έκανα τι παραλίε μικών μόνη μου. Είχα πάει στην. Πού είναι εκείνη, που έχει μια τεράστια σημαία του Pride Δεν θυμάμαι, παιδιά μου, που λέγεται η παραλία. Και τον βλέπω αυτόν εκεί πέρα. Εγώ πάω να ρωτήσω για το καραβάκι. Αυτό ε, σηκώνει και το γυαλί. Βλέπω αυτό το ωραίο το μάτι, το σμάργδο, γκρίζο γαλάνο. Μπορτορδοκόκινο, κατάλαβε. Και εγώ ζαλίζομαι. Τι φλώθηκα, νόμιζα laser. Μου έφερε στα μάτια. Λέω όπα, όπα, κάπου, κάπου όπα. Τέλο πάντων, ξεκινάμε το μπύρι-μπύρι. Τρει ώρε έμεινα σε αυτή την παραλία, τρει ώρε ήμασταν μαζί και μιλούσαμε. Λέμε να βγούμε το βράδυ. διακοπέ μη στη μήκονο εγώ. Αυτό έκανε σε ζώνη εκεί να βαγωσό τη. Κανονίζουμε να βγούμε το βράδυ. Εγώ, επειδή προφανώ ήταν να δει κάποιον πρώτη φορά, πρέπει να ενημερώσει τον ΟΗΕ, το χαμόγελο του παιδιού, το Silver Alert. Έστειλα live location στη μάνα μου από το Facebook να με παρατηρεί που πηγαίνω. Μη τυχόν και με κάποιο να να με σώσει. Και πάμε, τον βρίσκω με το αμάξι που είχε αυτός, πάμε να πάρουμε μπύρες, στη Μύκονο μπύρες, να πάμε να κάτσουμε σε μια παραλία. <σκυρίζει> Όλο είναι λάθος, έτσι. Πάμε, ρε παιδί μου, σε μια ξαπλώστρα εκεί πέρα. Υπήρχαν σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Όσο περνούσε η ώρα, ερχόμαστε και πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Πάμε, διόμαστε, αυτό, κατάλαβες. Και φιληθήκαμε έτσι, λίγο έτσι, έτσι, φασούλα που λένε. Και μέχρι εκεί. Εμένα δεν μου βγήκε και κάτι παραπάνω από την αλήθεια. Τώρα είμαστε στην ξαπλώστα, θα γεμίσουμε άμμου. Καταλαβαίνει, δεν είναι βολικό. Τώρα να την τα θα πάτε καμιά λίμου, ξεκατάλαβε πώ πάνε. Τα έχουμε πει σε άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, φεύγουμε μετά από πόσε ώρε που είχαμε κάτσει και μου λέει πάμε να συνεχίσουμε και κάπου αλλού. Λέω άντε να πάμε έξω να πούμε κανένα ποτό, κανένα τέτοιο. Όχι, να πάμε σε άλλη πιο ερημική παραλία. Η οποία ήταν παιδιά εκεί ε, ε, που είναι ένα μπόχο, τα θυμόμουν κάποτε τη ονομασία, τώρα δεν θυμάμαι, που δεν υπήρχε ψυχή. Δηλαδή στο άλλο υπήρχαν και φώτα από το δρόμο πάνω και σε φώτιζε. Στην άλλη την παραλία έβλεπε ουρανό, δηλαδή τύπο, δεν είχε τίποτα. Ήταν τύπο θα βγαίναν ήενε από το Lion King και θα μα τρώγανε, Κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα και ε, ε, στο αμάξι, έτσι, όχι να βγούμε έξω από το αμάξι, και αυτό αρχίζει να μπαλαμουχιάζει πιο έντενα. Και του λέω καλά, του λέω σε παντριόν, μου λέει αυτό τι συμβαίνει. Λέω, ξέρει κάτι, δεν είναι. Είπα να το πω ξανά λίγο ιστορία κι εγώ. Λέω, εγώ δεν είμαι πεπτυστό για να είστε πριν το Ψέμα. Λοιπόν, και μου λέει, αααα... Δεν μπορώ να το θυμάμαι και γελάω. Αααα, Σε τέστα. Ο τύπο ήταν γελίο. Λέω, δεν είμαι από αυτέ. Λέω αυτό. Α, είσαι από τι άλλε. The fuck, όλο λάθος. Λοιπόν παιδιά, ο τύπο μου πούλησε τον παπά που δεν δε του κατσά και μου είπε ότι αυτό όλο το έκανε για να δει αν εγώ είμαι εύκολη. Για να δει μετά πώ θα διαχειριστεί το ζήτημα. Γιατί αυτό το πήγαινε σοβαρά για γάμου. Λοιπόν, και με αυτή την παράνοια θέλω να μου πείτε εσεί ε, αν είστε υπέρ του να πηγαίνει κάποιο όποτε το αισθάνεται και στο πρώτο ραντεβού να μου στείλετε μια κόκκινη καρδιά και αν είστε από αυτού που θεωρούν ότι οι υπόλοιποι είναι όλη και πρόλη ή εσεί οι ίδιοι. Θέλετε να περιμένετε, ρε παιδί μου, θέλετε να περιμένετε και πέντε μήνε. Πέντε μήνε για να κάνετε σεχ. Αλλά να μην θεωρούμε του άλλου εξόλι και πρόλη, να μου στείλετε μια μαύρη καρδιά. Γιατί ξεκαθάρισε τι καρδιέ ή δεν είναι ξεκάθαρο πιο θέλει, κόκκινο, ποιο θέλει. Τι λέω, κόκκινο, παιδιά. Αν εσεί το κάνετε από το πρώτο ραντεβού, και στείλτε μια μαύρα, δεν το κάνετε. Δηλαδή, αμάν! Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσα. Μα... Μαζί και τα, τα εγκεφαλικά μα κύτταρα. Σα περιμένω την άλλη εβδομάδα. Εδώ, στα τέξ. Σου